Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες καλησπέρα σας και πάλι μαζί σας σήμερα την τρίτη, τρίτη απόγευμα ζωντανά από το στούντιο του World of God του καναλιού η οποία το οποίο θέλει να προσφέρει πραγματικά το Λόγο του Θεού καθαρό, ανώθευτο το Λόγο του Θεού ζωντανό, αληθινό καθώς είναι, να έρθει μέσα στα σπίτια μας, μέσα στα σπίτια σας και να φέρει καρπό πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο μα έχει δώσει αυτό το προνόμιο να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την τεχνολογία του ίντερνετ και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι δύναμη Θεού προ το τυρί πάντα τον πιστεύοντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το κανάλι, το οποίο εργάζονται πραγματικά ε, χωρίς χωρί κανένα όφελος και κέρδο άνθρωποι που σκοπό και στόχο έχουν και αυτοί να δώσουν τη βοήθειά τους, τα φόντα τους, έτσι ώστε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να τρέξει, να διαδοθεί, να φέρει καρπούς, ευχαριστούμε τον Κύριο, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, που τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει από το Λόγο του Θεού, παρόλο που το Ευαγγέλιο έχει γραφτεί στα ελληνικά, παρόλο που οι συμπατριώτες μας ως επιτοπλίστων δηλώνουν χριστιανοί, είναι αλήθεια ότι πολύ μακριά απέχει από τους περισσότερους η ζωή την οποία θα καλούνται να ζήσουν για να αποδειχτεί πραγματικά ενώπιον όχι των ανθρώπων αλλά ενώπιον του Θεού ότι πράγματι φέρνουν το όνομα του Χριστού ε, δικαίω ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος αναγεννάει τον άνθρωπο. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος δίνει μια καινούρια αρχή στον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν είναι... Ένα σύνολο ηθικών αξιών Όχι δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού Είναι ο Λόγος του Θεού Ευχαριστούμε τον Κύριο Είναι η δύναμη του Λόγου του Θεού Που ερχ, ερχόμενο στον άνθρωπο Δύναται να του ανακαινήσει Τη ζωή του Να ανακαινήσει τον εσωτερικό του άνθρωπο Να τον ε, δι, να του δείξει Και να τον κατευθύνει σε μια καινούργια πορεία Και να χτίζεται μέσα Ευχαριστούμε τον Κύριο ένα καινούριο άνθρωπο, οχτιστέντα κατά την ομοίωση του κυρίου μα, του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Βλέπουμε στι οθόνε μα τα τηλέφωνα τη εκπομπή, το email τη εκπομπή. Η επιδίωξή μα βεβαίω δεν είναι τίποτα άλλο από το να έχουμε και μια αφίδρομη σχέση μέσα από αυτή την εκπομπή, έτσι ώστε μέσα από το τηλέφωνο ή τα email σα να στέλνετε τυχόν προσευχή την οποία θέλετε να κάνουμε, εδώ ζωντανά, μετά από το μικρό μήνυμα το οποίο. Ε, θα ε, ακουστεί, γίνεται μια προσευχή σε ό,τι υπάρχει ανάγκη, γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές ανάγκες. Ξέρουμε ότι οι ανάγκες ε, είναι ε, ποικίλε. Αυτό το οποίο θέλουμε να σας, προστρέ, να σας προτρέψουμε είναι να μην διστάζετε σας παρακαλώ, στο όνομα του Ιησού Χριστού, για να γίνει η δέηση μετά και η προσευχή, με πίστη όλοι μαζί, εσείς, ε, ε, εσείς από το σπίτι σας, εμείς από εδώ πέρα και πιστεύουμε ότι ο Θεός ακούει τις προσευχές απαντάει τις προσευχές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό βέβαια το ομολογούν οι άνθρωποι οι οποίοι επικαλεστήκαν το όνομα του Ιησού Χριστού και ο Χριστός επενέμβη στη ζωή τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έκανε έκβαση στη ζωή τους και έδωσε αποτέλεσμα στη ζωή τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθελε λοιπόν ο Θεός να μας βοηθήσει και αυτό το απόγευμα να προσεγγίσουμε μέσα από τον Άγιο Λόγο Του το θείο μήνυμα του ουρανού, το οποίο θα θέλει ο Θεός να ακουστεί ε, αυτό το βράδυ από το στόμα μας και να γίνει ευλογία και καρποφορία μέσα στη ζωή ολονών μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι οι οποίοι απολαμβάνουμε τον καρπό αυτό είμαστε εμείς. Ε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι βλέπουμε το Λόγο του Θεού να ενεργείται μέσα στη ζωή μας. Βλέπουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να έχει καλά αποτελέσματα Στι ζωέ μα, στι οικογένειέ μα. Και αυτό είναι το οποίο συστήνουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλε, και για όσου μα παρακολουθούν, θέλω να γνωρίζετε πράγματι ότι ο Θεό είναι και γίνεται, λέει τα Μισθοποδότη, ει τον εξητούντα αυτόν. Σήμερα εξήτησε τον Κύριο. Σήμερα εξήτησε το, Ευα... το... το λόγο του Θεού. Σήμερα εξήτησε το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού να έρθει σε γνωριμία μαζί σου. Αν τον έχει γνωρίσει. Παρακάλεσε αυτόν να σου φανερωθεί με πιο μεγάλη χάρη με πιο μεγάλη δύναμη και έλεος στη ζωή σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν έχεις απομακρυνθεί. Ιδού καιρός ευπρόζεκτος, ιδού και ημέρα σωτηρίας. Σήμερα να ακούς το Λόγο του Θεού, μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Ας μαλακώσει η καρδιά μας αγαπητοί φίλοι και φίλες ενώπιον του Θεού και ας τον παρακαλέσουμε. Γιατί εκείνος μας αγαπάει με μια αγάπη αληθινή και αιώνια. Να απολαύσουμε αυτή την αγάπη του Χριστού στη ζωή μας. Να την απολαμβάνουμε καθημερινά μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτός θέλει το ερώτημα είναι για όλους εμάς σήμερα. Θέλεις, θέλεις σήμερα να απολαύσεις την αγάπη του Χριστού. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Δωρεάν είναι. Δεν είναι σου, 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 εντέλει ο Θεός εντολές τις οποίες είναι βαριές και δύσκολες, τις οποίες εσύ δεν μπορείς να τις εκπληρώσεις και να τις εκτελέσεις. Όχι. Έλθετε προς εμέ, λέει, πάντα σηκοποιώντες και υπεφορτισμένοι. Και εγώ θα σα αναπαύσω, δόξα στο όνομα του κυρίου. Διότι υπάρχει μια οδό, αγαπητοί φίλοι και φίλε, ε. υπάρχει μια οδό το οποία φέρνει στην παρουσία του κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό θα διαβάσουμε σήμερα έτσι με τη χάρη του Θεού, μέσα από του ψαλμού. Θα διαβάσουμε τον πρώτο ψαλμό του Δαβίδ, από τη σελίδα 513, από τι γραφέ του Νεόφιου του Βάμβα. Σελίδα λοιπόν 513, ψαλμή, ψαλμό πρώτο, λέει ο λόγο του Θεού, γιατί είναι λόγο Θεού, ό,τι είναι γεγραμμένο μέσα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Μακάριο ο άνθρωπο, περιπάτησε εν βουλία σεβών. Και νεοδό αμαρτωλό δεν εστάθη επί κλεβαστών δεν εκάθισε αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει μέρα και νύχτα και θέλει είστε ως δέντρο πεφυτευμένο παρά τους δρίακας των υδάτων το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φίλο αυτού δεν μαραίνεται και πάντα ως απράτη θέλουσι ευωδοθεί δεν θέλουσι είστε ούτως οι αλλά ως το λεπτό άχυρο το οποίο εκρύπτει ο άνεμος για τούτο δεν θέλουν σε εγερθία σε βεις εν κρίσου δι εν τη σύναξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριος την οδό των δικαίων, η δε οδός των ασεβών θέλει απολεστεί ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Έρχεται ο ψαλμοδός μέσα από αυτόν τον πρώτο ψαλμό να μας εστίσει αγαπητοί φίλοι και φίλες μία οδό την οποία θέλει ο Θεός ο άνθρωπος να την ακολουθήσει και να, το, να την περπατήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δείχνει ο Θεός σήμερα σε όλους μας ποια είναι η οδός, ο δρόμος που θέλει ο άνθρωπος να περπατήσει έτσι ώστε να είναι ένας άνθρωπος καρποφόρος. Ένας άνθρωπος ευλογημένος. Ένας άνθρωπος μακάριος. Ποιος είναι ο μακάριος? Ο ευτυχισμένος. Ποιος είναι ο μακάριος? Ο χαρούμενος. Ο άνθρωπος ο είναι πλήρης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουνε. Ο κόσμο δεν γνωρίζει πώ θα φτάσει ο άνθρωπο σε αυτόν τον μακαρισμό. Πώ αυτό ο μακαρισμό είναι δεδομένο για όλου όσου πράγματι ακολουθήσουν αυτό το οποίο εντέλεται ο λόγο του Θεού σήμερα. Δόξα στο όνομα του κύριου. Μακάριο λοιπόν είναι ο άνθρωπο, και ελάτε να δούμε μαζί, ο οποίο δεν περιπάτησε εμβουλία σεβών. Μακάριο είναι ο άνθρωπο. Ο οποίο δεν θέλησε να κάνει συντροφιά του, να έχει κοινωνία του, του ανθρώπου που βλέπει ότι ζουν μέσα στην ασέβεια, μέσα στην αμαρτία. Του ανθρώπου οι οποίοι η καθημερινή βουλή του δεν είναι να αρέσουν στο Θεό, αλλά είναι να αρέσουν στους εαυτούς του. Να αρέσουν στον κόσμο. Να αρέσουν στον άρχοντα του κόσμου, τούτου. Ε. Ευχαριστούμε τον κύριο που δεν είναι άλλο από τον διάβολο, τον Σατανά. Ευλογημένο το όνομα του κύριου. Μακάριος είσαι λοιπόν αν σήμερα πάρει μία απόφαση. Γιατί αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, το σήμερα το οποίο εντέλεται ο λόγο του Θεού είναι η κάθε στιγμή για μα. Κάθε στιγμή που θα πάρουμε την απόφαση αυτή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Πάρε σήμερα την απόφαση σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Σταμάτα να περπατεί μαζί με, με αυτού οι οποίοι έχουν βουλές και είναι ασεβείς οι βουλές του. Σταμάτα να είσαι σε κοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι του συστήνει η ασέβεια. Του συστήνει η αμαρτία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και περπάτησε σε μια άλλη οδό. Την οποία θα μας τη συστήσει ο Κύριος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Περπά... Μακάριος είναι λοιπόν όσοι δεν περπάτησε εν τη βουλή των ασεβών. Ο άνθρωπος λοιπόν που περπατάει στη Βουλή των Ασεβών, παρόλο που μπορεί να θέλει να μην είναι ένας από αυτούς, αργά ή γρήγορα θα καθίσει, όπως λέει και στη συνέχεια ο Λόγος του Θεού, θα καθίσει στην οδό των αμαρτωλών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εν την οδό των αμαρτωλών δεν εστάθη, όμως ο άνθρωπος ο οποίος θα περπατήσει μαζί με τους ασεβείς, έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει και να σταθεί μαζί με τους αμαρτωλούς. Ο άνθρωπος όμως που θα επιλέξει να μην περπατήσει με τους ασεβείς, θα επιλέξει τελικά να μην κάτσει και με τους αμαρτωλούς. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είπε ο Κύριος. Έχεις το Χριστό, έχεις τη ζωή. Δεν έχει το Χριστό, ζωή δεν έχει. Έτσι λέει ο λόγο του Θεού. Δεν το λέμε εμεί, δεν το λέει ο άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού το λέει. Μακάριος λοιπόν είσαι απόψε αν δεν πάρει αυτή την απόφαση να καθίσει μαζί με του αμαρτωλούς Ευχαριστούμε τον κύριο. Αν δεν κάνει κοινωνία σου του ανθρώπου οι οποίοι έχουν το φρόνημα τη αρκό. Αν δεν καθίσει εκεί που πραγματικά υπάρχει η αμαρτία και η ασέβεια και πάρει απόφαση και πεις Όχι, κύριε. Γιατί τελικά ο άνθρωπο δεν μπορεί να το εκτελέσει αυτό μόνο του. Η δύναμη είναι από το Θεό, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να είδανε ότι δεν θέλουν να περπατήσουν αυτή την οδά, αλλά τελικά δεν εμπόρεσαν να το εκτελέσουν. Γιατί, Γιατί το πνεύμα ζητάει άλλα, αλλά η σάρκα ζητάει άλλα. Και όταν το πνεύμα του Θεού δεν έχει τραφεί από τον Θείο Λόγο, τότε ο άνθρωπος παρασύρεται από τις επιθυμίες της σάρκας. Ή το πνεύμα του Θεού θα σε οδηγεί μέσα στα αιώνια μονοπάτια του Λόγου Του ή η σάρκα θα σε οδηγεί στο περπάτημα των ασεβών και στο κάθισμα των αμαρτωλών. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι στενός και τεθλιμμένος ο οποίο μπαίνει μέσα από τη στενή πύλη στην αιώνια ζωή και υπάρχει πλατιά και ευρύ χωριοδός στην οποία να είναι ελεύθερο Ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα πάει στην αιώνια απώλεια. Έτσι διάβασα κι εγώ πριν από 24 χρόνια, 23 χρόνια το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και έφτασα κι εγώ σε αυτό το σημείο. Ε. Και τι διάβασα. Διάβασα ότι δόξα στο όνομα του Κυρίου, διάβασα ότι εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατιά είναι η πύλη και ευρύχορος η οδός η φέρουσα εις την απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Αλλά, ευχαριστούμε τον Κύριο, επειδή όμως στενή είναι η πύλη και τεθλιμένη οδό οδός η φέρουσα εις τη ζωή και ολίγοι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι. Και με επίγνωση και με ειλικρίνεια στάθηκα κι εγώ και είπα κύριε κι εγώ είμαι, έχω αυτή την αδυναμία, πράττω αυτή την αμαρτία, θέλω και ήθελα να ελευθερωθώ αλλά δεν μπορούσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και με ειλικρίνεια διαπίστωσα ότι είμαι στην πλατιά και στην ευρύχωρη η οποία ταΐζεται η σάρκα του ανθρώπου. Όμως φέρνει την αιώνια απώλεια, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες και εδώ είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε σήμερα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, ο Γιος του Θεού του Ζώντος, ήρθε εδώ η σωματική μορφή για να μας φανερώσει τα μέλλοντα. Για να μας πει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι όποιος ακολουθεί εμένα θα βρει τη ζωή, είπε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ότι και αν αποθάνει ο άνθρωπος θα ζήσει. Αν ζήσεις αυτήν εδώ τη ζωή, μαζί, με το θε, μέσα στο θέλημα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, μαζί με τον Ιησού Χριστό. Θα απολαύσει τη ζωή την αιώνια. Γιατί πράγματι λίγοι και εφήμεροι και με πόνο και με κόπο είναι αυτή εδώ η ζωή αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Όμως είναι ένα διάβα το οποίο καλούνται οι άνθρωποι να το περπατήσουν αλλά δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Ο θάνατος δεν είναι το, το, το έλος. Ο θάνατος είναι μια καινούργια αρχή, σε μια άλλη πραγματικότητα, την οποία μας τη φανέρωσε ο Λόγος του Θεού. Ο αψευδής Λόγος του Θεού από τη γέννηση μέχρι και την Αποκάλυψη. Μιλάει για μια βασιλεία, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Μια βασιλεία η οποία είναι ήδη ετοιμασμένη στον ουρανό. Για μας, για όσους δηλαδή αγαπούν το θέλημα του Θεού, για όσους έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Για σένα είναι ετοιμασμένη η βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ήρθε ο Κύριος μας, ο οποίος νίκησε και το θάνατο. Πίστεψε τα λόγια αυτά σήμερα. Άνοιξε το λόγο του Θεού, διάβασε, δε στην αλήθεια. Αναστήθηκε, είναι ζωντανός και δεν πέθανε για τις δικές του αμαρτίες. Ήταν αμαρτήτος, περπάτησε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Δίδαξε και έδειξε το θέλημα του Πατέρα Θεού. Οι άνθρωποι βέβαια επαναστάτησαν, αντιστάθηκαν. Ο διάβολος ξεσήκωσε τους ανθρώπους. Ήταν το σχέδιο του Θεού όμως. Να κάνει το μεγάλο λάθος. Ο εχθρός της ψυχής. Και να καταδικάσει σε θάνατο τον αθώο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί δεν πέθανε για τις δικές του αμαρτίες, αλλά πέθανε για τις δικές σου αμαρτίες. Για τις δικές σου παραβάσεις. Για τη δικιά σου την ασθένεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν έμεινε νεκρός αλλά αναστήθηκε. Δεν υπάρχει πιο όμορφο, χαρμόσυνο, δυνατό, ευχαριστούμε τον Κύριο, μήνυμα το οποίο πρέπει να ηχήσει στα αυτιά μας αυτό το, το χρόνο, αυτή την περίοδο που ζούμε, ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ζει, είναι αναισθημένος, δεν είναι τύπος. Μην πηγαίνεις μια Κυριακή του Πάσχα και να πεις Χριστός ανέστη, αλλά κατάλαβε ότι αυτή την λέξη που λε είναι ανεστημένο, είναι ζωντανό. Ζει, βασιλεύει σε μια βασιλεία αιώνια, άφθαρτη, πεφυλαγμένη στου ουρανού, διαόσου τον αγαπάνε. Και το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται σήμερα ενώπιον μας είναι: Τον αγαπά, αγαπά τον Χριστό, αγαπά τον λόγο του Θεού, αγαπά τον Θεό. Ναι, τον αγαπάω. Όποιο με αγαπάει, τι εντολέ μου λέει ο λόγο του Θεού, φυλάει. Υπάρχει δηλαδή ένα μπούσουλα, ένα κανόνα. Τον αγαπάω το Χριστούλη. Τι κάνεις για το Χριστούλη. Όχι τι κάνει αυτός για σένα, ναι? Που δεν είναι Χριστούλης και ο Θεός να με συγχωρέσει, ε. Είναι Κύριος των δυνάμεων, Βασιλέας των Βασιλέων, Άρχων Ειρήνης, Ζών και Ενεργών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάθεται εκ δεξιά του Πατρός και μεσητεύει περί Και επειδή γνωρίζει τη φύση μας Ευχαριστούμε τον Κύριο τι είμαστε ασθενεί, άνθρωποι, αδύναμοι, ολιγόπιστοι. Ο έστειλε και το πνεύμα του το Άγιο, τον Παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας. Ευχαριστούμε τον Κύριο να έρθει να, 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 έρθει να οδηγήσει τον άνθρωπο ή πάσαν την αλήθεια. Να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ω αγαπητοί μας φίλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει μια βασιλεία ετοιμασμένη για μας, για όλους εμάς οι οποίοι αγαπάμε το Λόγο του Θεού, όχι μόνο με λόγο αλλά με έργο και αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπάρχει λοιπόν η βασιλεία των ουρανών, ο Λόγος του Θεού, τον οποίο καλά θα κάνουμε να τον κρατήσουμε και να τον φυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Αν λοιπόν σήμερα παρακολουθείς την εκπομπή αυτή, πάρε το λόγο του Θεού στα χέρια. Διάβασε το, μάθε τον και θα σου αποκαλυφθεί. Πίστεψε τον και θα τον ζήσει. Ζωντανό, αληθινό, καθώ είναι. Θα υπεβαίνει μέσα στη ζωή σου όπω τον απολαύσαμε και, εμείς. και εμεί. Και χιλιάδε, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο το πρόσωπο τη γης. σε όλου του αιώνε, σε όλε τι εποχέ, αλλά ιδιαιτέρω σήμερα που τα τέλη των αιώνων φτάνουν που τα πάντα μαρτυρούν ότι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός έρχεται. Να παραλάμβει την εκκλησία του, υπάρχει ένα σχέδιο. Είναι η ώρα του Κυρίου τώρα, είναι η ώρα του Βασιλιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η ώρα η δικιά σου να δεχτείς το Λόγο του Θεού σήμερα σαν Λόγος Θεού καθώς είναι. Ευλογημένο το όνομα του Κύριου. Γιατί ο Κύριος ετοιμάζει την Εκκλησία Του και θέλει να σε κάνει μέλος της δικιάς Του Εκκλησίας της εκκλησίας της ζωντανή, της αληθινής, που είναι το σώμα του Χριστού και κεφαλή είναι ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι να σε βάλει λοιπόν μέσα στον οίκο του, μέσα στην κυβωτό του, για να σε προφυλάξει από τα επερχόμενα δεινά, αλλά και να σε ευλογήσει για το υπόλοιπο της παρικίας σου μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Όχι ευλογία ηλική μόνο, αλλά ιδιαιτέρως να έρθει μέσα στον εσωτερικό σου άνθρωπο και να σε γεμίσει με το πνεύμα του χαρά, αγάπη, δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μακροθυμία, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και να ζήσεις το υπόλοιπο της παροικίας σου σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός. μακά από τα κελεύσματα του κόσμου αυτού εδώ. Την προσφορά του κόσμου αυτού εδώ. Γιατί στο τέλο, αγαπητοί μα φίλοι και φίλε, τι θα κερδίσει ο άνθρωπο αν όλο τον κόσμο μπορέσει να τον κατακτήσει και να τον κερδίσει, Και εν τέλει ζημιωθεί την ψυχή του, ε! Γιατί εδώ είναι 70, είναι ευρωστεί 80 χρόνια ο άνθρωπο, και όσοι περνάνε τα 80, και ξέρετε την ταλαιπωρία τη σάρκας του ανθρώπου όταν γερνάει. Ευχαριστούμε τον κύριο, πω αναζητάει να φύγει η ψυχή, γιατί η ψυχή δεν έχει ηλικία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. 70, 80, 80 ευρωστία λοιπόν και μετά, μετά η αιωνιότητα. Μια αιωνιότητα η οποία καθορίζεται από το περπάτημά μας. Από τη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Από τη σχέση μας με τους αδελφούς μας. Από τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Τους γύρω μας. Τους πλησίων μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό μην περπατήσεις στη Βουλή των ασεβών μην κάτσει στην καθέδρα των αμαρτωλών. Ευχαριστούμε τον Κύριο στην οδό των αμαρτωλών. μη σταθείς και εν τέλει μην κάτσει μαζί στην καρέκλα με τους κρεβαστές. Αυτό είναι το περπάτημα των ανθρώπων. Ε. Η ανομία, η, ασέβεια, η αμαρτία και εν τέλει ο χλεβασμός. Ε. Σε κάθε Θεό εισέβασμα. Να του Θεού οι άνθρωποι τελικά στέκονται. Σιγά τώρα υπάρχει Θεός και κάνουν τους εαυτούς τους θεούς ε. και συστήνουν τον εαυτό τους αντί του Θεού και βλαστημάνε το όνομα του Θεού και βλαστημάνε τον Ιησού Χριστό και βλαστημάνε τη μητέρα του Κυρίου και κάθε σέβασμα και χλεβάζουν ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να πει ότι υπάρχει και για αυτούς η μέρα κρίσης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού σήμερα να δεχτούμε την αγάπη του Χριστού. Σήμερα να δεχτούμε την πρόσκληση του, του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού που λέει έλα, έλα να, να, να περπατήσεις μαζί μου, έλα να, να, να μαζί μου, έλα να διαδικαστούμε μαζί και αν οι αμαρτίες σου είναι ερυθρές και πολλέ. εγώ θα τα κάνω όλα λευκά και δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα τα πετάξω μέσα στα βάθη των θαλασσών, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν θα υπάρχουν για μένα, ναι. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Για την αμαρτία σου, την πιο μεγάλη αμαρτία, την οποία έχει πράξει. Και εσύ τη γνωρίζεις μόνο. Γι' αυτή πέθανε ο Ιησούς Χριστός. Αν εσύ πιστέψεις πραγματικά ότι αυτό είναι το έργο του Ιησού Χριστού, τότε πληρώθηκε η αμαρτία σου. Και είσαι ελεύθερος. Δεν θα πας στην κρίση με αυτή την, την αμαρτία, τη μομφή πάνω σου. Όχι, θα είσαι ελεύθερος. Και να πιστέψεις ότι ενώ ο μισθός της αμαρτίας, αυτή τη μικρή τη μεγάλη. είναι θάνατος, ευχαριστούμε τον Κύριο, πρέπει να πιστέψεις ότι θανατώθηκε θα ο Ιησούς Χριστός για σέναν, την πλήρωσε. δέξου αυτή τη θυσία σε παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δωρεάν. Πίστεψε ότι ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για σένα Και τώρα σου δείχνει ποια είναι η οδό την οποία πρέπει να περπατήσεις εσύ. Ελεύθερος. Ελεύθερος από την αμαρτία. Ελεύθερος από τις, από τις επιδημίες της αρκός. Τις επιδημίες των οφθαλμών. Τις μέριμνες του κόσμου τούτου, του αιώνος τούτου. Οι οποίε θάμβουν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό στο βάθο. Έτσι, ώστε ο άνθρωπο να μην έχει φω, να μην έχει ελπίδα, να μην έχει ζωή, να μην έχει αέρα να αναπνεύσει. Δόξα στο όνομα του κυρίου, καθώς βλέπει την ημέρα πλησιάζουσα. Αλλά δείχνει ο κύριο, ε. Αλλά είναι το νόμο του κυρίου, είναι το θέλημα αυτού. Κάνε το θέλημά σου το θέλημα του Θεού. Κάνε το θέλημά σου, το νόμο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μελέτα αυτό ημέρα και νύχτα. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Μπε μέσα στην προστασία του Πνεύματος του Θεού και απόλαυσε την ειρήνη την οποία ο Ιησούς Χριστός μπορεί και μόνο αυτός δίνει στον άνθρωπο. Ειρήνη μην λοιπόν είπε ο Κύριος όταν παρουσιάστηκε πάλι αναστημένος στους μαθητές του. Την ειρήνη τη δικιά μου δίνω εις εσάς. Και σήμερα τον ίδιο λόγο λέει ο Κύριος για όλους εμάς, οι οποίοι επιθυμούμε την ημέρα τη δικιά του, την επιφάνεια τη δικιά του, μέσα στην προσωπική μας ζωή, μελετώντας το Λόγο του Θεού ημέρα και νύχτα. Και μένοντας σε αυτό το οποίο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού μας λέει σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, "Ω, τότε θα δούμε πραγματικά τους καρπούς μέσα στη ζωή μας. Καρπούς ειρηνικούς, δικαιοσύνης. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καρπούς αγιασμού και αποχωρήσεως από παντός είδους αμαρτίας και επιθυμίας ξένης από το θέλημα του Θεού. Καρπού ευλογημένη και άγιοι ως το δέντρο που είναι πεφυτευμένο παρά τους ρήγας των υδάτων, το οποίο ποτέ Ποτέ δεν διψάει και πάντα δίνει τον καρπόν αυτού, εν τον καιρό αυτού, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θέλει να σε κάνει ένα δέντρο καρποφόρο ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Δώσ' του αυτή την ευκαιρία. Τόσα δοκίμασες στη ζωή σου, τόσα δοκιμάσαμε στη ζωή μας. Καλές ή κακές επιλογές. Σήμερα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μέσα από το λόγο του λέει δοκιμάσατε με. Και αν εγώ δεν ανοίξω τους καταράχτες του ουρανού να φέρω την ευλογία μου σε εσά, τότε απορρίψτε με. Τότε πες δεν τε Τότε πες δεν θέλω καμία σχέση πια μαζί σου. Αλλά το θέλημα του Θεού και του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι ο οφθαλμός του να περιτρέχει τη γη κάθε μέρα, κάθε στιγμή για να βρει έναν άνθρωπο ο θα έχει την καρδιά του ευθεία και ειλικρινή ενώπιον του Θεού. Μια καρδιά η οποία θα είναι κατά την καρδία του Θεού. Και θα φωνάξει ο Θεό. Όπω φώναξε τότε για τον Δαβίδ. Εύρον Δαβίδ, τον δούλο μου, άντρα κατά την καρδία μου. Δόξα στο όνομα του κυρίου. Σήμερα λοιπόν, αν εσύ εκτείνει το χέρι σου στον ουρανό και πε, κύριε, ειδού εγώ, κύριε, και σε μένα, κύριε, και εγώ θέλω γι' αυτό από αυτά τα αιώνια τα οποία έχει ετοιμάσει στον ουρανό για όλου εμάς Δόξα στο όνομα του κύριου. Τότε να είσαι σίγουρο ότι αυτό το ένα βήμα θα σε φέρει πιο κοντά στον κύριο. Αλλά τα άλλα 99 θα τα κάνει ο Ισού Χριστό για να έρθει να σε επισκεφτεί και να σε βεβαιώσει πραγματικά ότι εσύ είσαι δούλο και δούλη δικιά του σκεύος εκλεγμένο, προσδιορισμένο για να εκτελέσεις τα έργα, τα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, για σένα προσωπικά να περπατήσεις. Μην περπατήσεις λοιπόν πια στη Βουλή των Ασεβών, περπατήσεις στο θέλημα του Θεού. Μην καθίσεις πια μαζί με τους αμαρτωλούς και τους κλεβαστές. Κάτσε μαζί με τους Αγίους του Θεού, οι οποίοι είναι σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αναπάβου και εφραίνου στην παρουσία του Κυρίου και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά θα δώσει σε σένα ναι. τη δόση, την αγαθή, το δόρημα, το τέλειο γιατί πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειο άνωθεν εστί κατεβαίνων από τον Πατέρα των Φώτων ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Μην λοιπόν αργείς. Μην διστάζεις. Μην αφήνεις τα εμπόδια να μπαίνουν στη ζωή σου και στην καρδιά σου. Για να καθυστερούν αυτό το ωραίο συναπάντημα. Αυτή την ωραία γνωριμία. Με τον αιώνιο και αληθινόν Θεό. Και εμείς εδώ βοηθεί. Συμβοηθεί. Στα τηλέφωνα της εκπομπής. Στα email της εκπομπής που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Δώστε μας σας παρακαλώ την προσευχή σας, την οποία θέλετε όλοι μαζί να, δευ... να δευθούμε. Να ενώσουμε τις καρδιές μας, να ενώσουμε τα χέρια μας και να τα υψώσουμε στον αιώνιο Θεό, τον Πατέρα του Σύμπαντος. Και εκείνο να πει λόγο και να δώσει δόση αγαθή από τον ουρανό για όλους μας. Μη διστάσεις λοιπόν σήμερα. Δώσε την προσευχή σου στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άνοιξε την καρδιά σου προς Αυτόν και Αυτός ξέρει πολύ καλά και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί Εκείνος μόνο γνωρίζει πώς θα απαντήσει σε κάθε έναν προσωπικό γιατί Αυτός είναι ο ίδιος εχθές σήμερα και στους αιώνες. Ήθε ο Θεός να σας ευλογήσει, ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας βοηθήσει όλους μας, να σταθούμε και να περπατήσουμε σε αυτή την Αγία Οδό την οποία ανανοίγεται μπροστά μας από σήμερα. Τα παλαιά να παρέλθουν και τα πάντα να γίνουν νέα. Είθε ο Θεός να σας ευλογήσει και αυτό το βραδινό να είναι μαζί σας πάσα ευλογία του ουρανού. Αμήν.